Για πρώτη φορά μετά τη σύστασή της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Ξάνθης θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Άλλωστε τώρα συνεστήθη, προβλέπεται από τον Καλλικράτη, είναι ένα καινούριο όργανο και μάλιστα ένα πολυπληθές όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται σχεδόν όλοι οι φορείς, σύλλογοι, επαγγελματικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί και τα λοιπά της, του Δήμου μας και 12 δημότες. 12 δημότες και 37 φορείς, σύνολο 49 με ανώταρο αριθμό μελών να σας πω το 50. Από 25 έως 50 μπορούν να είναι. Συνεδριάζει λοιπόν για πρώτη φορά για να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο πριν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Προβλέπεται βέβαια κάτι τέτοιο, αν και στην πρώτη εφαρμογή Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε ενδεχομένω να μην το περάσουμε. Θεώρησα σκόπιμο να γίνει αυτό, να εκφράσουν όλοι οι εκπρόσωποι τις δικές τους απόψεις και θέσεις, ώστε στη συνέχεια να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει μέλος, μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2010. Τα μέλη του συγκεκριμένου οργάνου θα συνέρχονται κάθε χρόνο πριν ακόμη και την κατάρτιση του προσχεδίου του ετήσιου προπολογισμού του Δήμου Ξάνδη με σκοπό να γνωμοδοτούν προ το Δημοτικό Συμβούλιο και ανατρίμηνο θα συζητούν για οτιδήποτε του ζητηθεί είτε επιθυμούν οι ίδιοι να εκφράσουν.